Το αστέρι των Χριστουγέννων ας φωτίσει τα πιο μεγάλα όνειρά σας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Κορυφώνεται αυτή την ώρα η επιστροφή των Αθηναίων από την έξοδο των Χριστουγέννων. Η τροχιά έχει θέσει από τις 3 το μεσημέρι σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα για τη διευκόλυνση των οδηγών. Μέχρι τις 9 το βράδυ έχει παραχωρηθεί μία επιπλέον λωρίδα κυκλοφορίας στην Εθνική Οδό Κορίνθου Αθηνών από το 26ο ως το 16ο χιλιόμετρο. Ενώ παρεμβάσεις θα γίνουν ανάλογα με την κίνηση και στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας. Από την Πέμπτη που άρχισε η έξοδος ως αυτή την ώρα σε 141 τροχιά δυστυχήματα, 18 άτομα σκοτώθηκαν και 171 τραυματίστηκαν. Διαστάσεις επιδημίας έχει πάρει, σύμφωνα με τους γιατρούς, η ίωση του αναπνευστικού συστήματος που έστειλε και σήμερα εκατοντάδες παιδιά στα εφημερεύοντα νοσοκομεία της Αθήνας. Στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού παρατηρήθηκε σήμερα το αδιαχώρητο στα εξωτερικά ιατρία, παρά το γεγονός ότι εφημέρευαν περισσότεροι γιατροί για να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Οι παιδίατροι συνιστούν στους γονείς να κρατούν τα παιδιά στο σπίτι και να τους χορηγούν μόνο αντιπυρετικά φάρμακα και όχι αντιβιωτικά ή αντιβυχικά. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Κύπρο η επιχείρηση των κομμάντων της αστυνομίας, με την οποία δόθηκε τραγικό τέλος χθες στην ερωτική περιπέτεια δύο νέων στην Πάφο. Μετά την επέμβαση του εισαγγελέα που διέταξε έρευνα, αλλά και την παρέμβαση του Προέδρου του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ο οποίος ζήτησε εξηγήσεις, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, που προείδρευσε σήμερα σε έκτακτη σύσκεψη, έσπευσε να καλύψει την αστυνομία, λέγοντας ότι, όπως προέκυψε από το αρχικό πόρισμα, η επέμβαση ήταν αναπόφευκτη. Όμως, οι συγγενείς των δύο θυμάτων αρνούνται ότι ο 34χρονος Λευτέρης Ανδρονίκου σκόπευε να σκοτώσει την 22χρονη φίλη του Έρση Κωνσταντίνου και να αυτοκτονήσει, και κάνουν λόγο για κακό χειρισμό της υπόθεσης και βεβαιασμένη επιχείρηση. Η οικογενειακή τραγωδία το μεσημέρι στην Άος. Ο 18χρονος Νικόλαος Γάρας από τα Μέγαρα σκότωσε κατά λάθος την ώρα που έπαιζε με κυνηγετική καραμπίνα στη 15χρονη εξαδέλφη του Σωτηρούλα Πίκου στο σπίτι του θείου τους μπροστά στα μάτια πολλών παιδιών. Συναγερμό σήμερα στο λιμενικό μετά τον εντοπισμό πετρελαιοκυλίδα στο λιμάνι του Κερατσινίου. Η ρήπανση, σύμφωνα με το Λιμεναρχείο, οφείλεται σε υπερχείληση φρεατίου του εργοστασίου της ΔΕΗ, στο οποίο συγκεντρώνονται πετρελαιοειδή. Ως αυτή την ώρα, ειδικά συνεργεία προσπαθούν να περιορίσουν την καταστροφή. Και να δούμε ειδήσεις από τη διεθνή επικαιρότητα. Τεράστιες καταστροφές έχει προκαλέσει η κακοκαιρία που πλήττει πολλές περιοχές της Ευρώπης. Στη Βόρεια Γαλλία, δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους και άλλα τρία αγνοούνται, ενώ από τις καταρακτώδεις βροχές πολλά σπίτια πλημμύρισαν και εκατοντάδες άνθρωποι έμειναν άστεγοι. Σοβαρές ζημιές έχει υποστεί το οδικό δίκτυο της χώρας και έχει κλείσει ο αυτοκινητόδρομος Παρισίων-Βρυξελών. Τον τρόμο και το θάνατο σκόρπισε φορτηγός στην πόλη Γενή της Τουρκίας όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο λόγω βλάβης των φρένων. Το όχημα έπεσε πάνω σε ένα σπίτι μέσα στο οποίο βρίσκονταν 80 άτομα που προσεύχονταν. Το σπίτι κατέρευσε με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 15 άνθρωποι και να τραυματιστούν 17. Στην Ινδονησία οι σφοδρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένες κατολιστήσεις στις νότιες περιοχές της Τζακάρτα και πολλά σπίτια έχουν σκεπαστεί από τη λάσπη με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 15 άτομα και δεκάδες άλλα να αγνοούνται. Αλλά και στην Αλγερία, κατολιστήσεις σε φτωχική συνοικία της πόλης Οράν προκάλεσαν το θάνατο 15 ατόμων και το τραυματισμό 62, μεταξύ των οποίων 21 παιδιά. Ενώ στις Φιλιππίνες, στην πόλη Νταβάο, 5 άτομα σκοτώθηκαν και 130 τραυματίστηκαν όταν εξεράγησαν 3 κυροβομβίδες σε ρωμαιοκαθολική εκκλησία την ώρα της χριστουγεννιάτικης λειτουργίας. Συνεχίζεται για τέταρτη ημέρα η αγωνία για την τύχη των 5 ομήρων, μεταξύ των οποίων και 2 παιδιά που κρατούνται από 4 ενόπλους μέσα σε ελικόπτερο παγιδευμένο με εκρηκτικά στην πόλη Μινεράλινε Βόντι της Ρωσίας. Οι απαγωγείς επιχείρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα να ταξιδέψουν για την πρωτεύουσα του Νταγκεστάν, όπου είχαν υποσχεθεί ότι θα ελευθερώσουν τα 2 παιδιά και τον οδηγό του σχολικού λεωφορείου, αλλά η κακοκαιρία τους ανάγκασε να επιστρέψουν 2 ώρες αργότερα. Η κυβέρνηση που έχει ικανοποιήσει όλα τα αιτήματα των αγνώστων, παραδίδοντάς τους και λίτρα 10 εκατομμυρίων δολαρίων, συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις. Κυρίες και κύριοι, είδαμε τα πιο σημαντικά γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο σε αυτή την ώρα, 3 περίπου λεπτά μετά τις 6 εξελίξεις όμως τρέχουν. Οι ρεπόρτερ και οι κάμερες του Μέγκα τις καταγράφουν και στα γεγονότα στις 8.30 θα σας ενημερώσουν αναλυτικά ο Νίκος Χατζηνικολάου και η Έλενα Κατρίτση. Προηγουμένως, μην ξεχνάτε στις 6.30 το αριστούργημα Όσα παίρνει ο άνεμος. Γεια σας και χρόνια πολλά.